Σήμερα στην περιφέρειά μας συναντηθήκαμε με μια επιτροπή αγροτικού αγώνα, κτηνοτρόφους και αγρότες της περιφέρειάς μας. Θέσαμε τις προτεραιότητες, τα προβλήματα πολλά στον αγροτικό τομέα, όπως και σε κάθε τομέα, ταλανίζουν, άλλα είναι πολυετή και άλλα διαχρονικά και άλλα είναι επίκαιρα. Αυτό το που βγάλαμε ως συμπέρασμα είναι ότι θα τηλεφωνήσουμε, εγώ προσωπικά, αν έλαβα την ευθύνη, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λευτέρα Βγενάκη, για μια συντονισμένη συνάντηση εδώ στην έδρα της περιφέρειας, στην περιφέρειά μας γενικότερα, για να ακούσει το προβλήμα και τους αγρότες από το δικό του στόμα, από το δικό του, αν θέλετε, έτσι, θέση και άποψη, τεκμηριωμένα, για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Εμείς συντασσόμαστε με αυτόν τον ειρηνικό αγώνα και με αυτήν την προσπάθεια που κάνει η συντονισμένη αυτή επιτροπή, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης, αν θέλετε, και στο δικό μας σχεδιασμό της νέας διοίκησης της περιφέρειάς μας. Στοχεύουμε, αν θέλετε, σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε να αυξήσουμε και το εισόδημά τους, αλλά ακόμη έγινε και μια πιο λεπτομερέστη κουβέντα αρμοδιότητες που άπνε της δικής μας, αν θέλετε, διοίκησης της περιφέρειας, του δικού μας οργανισμού, όπως που έχει μια σειρά προοδευτικά έργα, μια σειρά από συμπληρωματικά έργα, αν θέλετε, που υπάρχουν ακόμη στους αναδασμούς, και μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι στο Μαρμαρά το φράγμα και άλλα φράγματα που έχουν πρόβλημα, πώς με σχεδιασμό, αν θέλετε, και καλή συντονισμένη συνεργασία με τους πόρους του δικού μας ΕΣΠΑ, να δώσουμε προτεραιότητα και να δείξουμε πραγματικά ότι ο κλάδος αυτός πρωτογενής τομέας, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία, είναι ένας κλάδος που πραγματικά πρέπει να στηριχθεί από όλους μας και την περισσότερα από εμάς ως περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, αυτό που έχω δεσμευτεί εγώ, θα έχω μια απάντηση άμεσα, αύριο μεθαύριο, για την πιθανή συνάντηση με τον Υπουργό. Ξέρετε, είναι και η αγρότικα τώρα, έχει τις ευθύνες προτεραιότητες. Εκεί πέρα είναι η μεγάλη έκθεση που γίνεται στην πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εκτιμώ και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε αυτό και θα φέρουμε και τα αποτελέσματα τόσο για τους παραγωγούς, για τους αγρότες, εμπόρους, συναφή επαγγέλματα γύρω από τον πρωτογενή τομέα, τα οποία περιμένουν την παραγωγή για να αυξήσουν το εισόδημά τους. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ασχολείται σοβαρά με τα ζητήματα του αγροτικού τομέα και είναι γεγονός ότι είναι καινοφανές να έχουμε μια συντονισμένη και ενιαία προσέγγιση ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη και ανάμεσα στους ανθρώπους που απαρτίζουν το συντονιστικό όργανο των αγροτών. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η διαφορετική προσέγγιση θα αποφέρει αποτελέσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα στη επικοδομική συνάντηση με τους αγρότες από κάθε περιοχή, περιοχή Νέστου, περιοχή Ορεστιάδας, Καβάλας, Δράμας και Ροδόπης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγρότες που επισκέφθηκαν και εμπιστεύθηκαν στον αρχηγό μας, στην περιφέρειά μας και δείξανε το ενδιαφέρον να πούνε τα προβλήματά τους. Φυσικά εμείς σαν περιφέρεια θα ενδιαφερθούμε και θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα και από τον Υπουργό μας που θα μας επισκεφθεί και πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερα αποτελέσματα όταν έρθει ο κύριος Υπουργός εδώ πέρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθαμε σήμερα στην Κομωτινή να επισκεφθούμε τον Περιφερειάρχη σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε κάνει όλοι οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι στη Χρυσούπολη, που συνεδριάσαμε και συναποφασίσαμε για την ροή των πραγμάτων και τις αποφάσεις που θα έχουμε για τις επόμενες μέρες. Έγινε η συνάντηση σήμερα έπειτα και από τις γενικές συνελεύσεις που κάναμε στους συλλόγους μας όλοι κατά τόπους. Υπήρχε ένας γόνιμος διάλογος με τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης ασφαλώς και συντάσσεται με το μέρος μας. Θα επισπεύσει και αυτός τη διαδικασία για να έρθει ο Υπουργός πιο γρήγορα εδώ στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομωτινή, ώστε να συναντήσει τους αγροτικούς και τους κτηνοτροφικούς συλλόγους που συμμετέχουν στο συντονιστικό. Συζητήσαμε για όλα αυτά τα γενικά θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα της περιφέρειάς μας, αλλά και για κάποια ειδικά που μπορεί να θέσει και να δώσει λύση ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα. Σίγουρα θα έχουμε μια συνεργασία από εδώ και πέρα καλύτερη, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, θα είναι πιο συχνές οι συναντήσεις που θα έχουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα επιδιώξουμε να κάνουμε μια ομάδα εργασίας η οποία θα συνεδριάζει κάθε μήνα ώστε να παραθέτουμε τα προβλήματα, τα αιτήματα και τους προβληματισμούς συζητώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη και κάποιες φορές με τον Περιφερειάρχη να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Και πιστεύουμε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ στην Κομωτινή να του πούμε τα προβλήματά μας, να δώσει λύσεις
για να μην έχουμε την ανησυχία αυτή που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα και από συναδέλφους στη χώρα και να έχουμε καλύτερα ένα γόνιμο διάλογο χωρίς να βγάλουμε τον κόσμο έξω στους δρόμους. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση από τους συναδέλφους για κινητοποιήσεις. Υπάρχει πίεση να βγούμε στο δρόμο όπως κάνουν άλλοι συνάδελφοι στη χώρα. Εμείς εδώ και ένα μήνα έχουμε επιλέξει να έρθουμε πρώτα σε διάλογο και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση στα προβλήματά μας, όπως και αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια.